Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Τούμπας, εδώ που σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ και έχει την ευκαιρία σήμερα με νίκη να αυξήσει τη διαφορά του από τους διώκτες του, εν προκειμένου αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό που είναι στη δεύτερη θέση, καθώς πριν από λίγη ώρα ο Ολυμπιακός είστε ισόπαλος στη Ξάνθη 1-1. Τούτη την ώρα αγωνίζεται ο Ατρόμητος, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη. Μία από τις ομάδες επίσης, ο Ατρόμητος, που είναι πίσω από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Κόσμος συνεχίζει να έρχεται στο γήπεδο της Τούμπας, αν και είναι αρκετό το κρύο, ελπίζοντας να δει την ομάδα να παίρνει μία νίκη απέναντι σε μία ΑΕΛ που έχει τρεις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Βελτιώνει συνεχώς την εικόνα της υπό τις οδηγίες του Ιταλού προπονητή του Φέστα και έρχεται εδώ με ελπίδες για να κάνει δεύτερο συνεχόμενο καλό μάτς μετά την νίκη απέναντι στον Πανιόνιο. Και αν πάρει κάτι, φυσικά δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η ΑΕΛ στο σημερινό μάτς. Σε λίγο επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερα για τις δύο ομάδες. Η ώρα των πρωταθλητών πάει στο γήπεδο. Μπάλα, πάθος, καρδιά. Για τα πρι. Πόσες απουσίες έχει. Μηδέν, λέει ο Γιάννικος. Και τα post-game των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος. Μείναμε και με 10 παίχτες. Βάλαμε ένα γκολ στο 90. Πες μου τέτοια. Ζήσε τη δράση live στην τηλεόραση και όπου κι αν είσαι σε novasports.gr επειδή κερδίζετε και σε όλα τα social media. Κάθε αγωνιστική στα κανάλια Nova Sports. Παράδοση λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει 7 συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ΑΕΛ, όλες χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Τελευταία νίκη της ΑΕΛ το Φλεβάρι του 2007. Τελευταία νίκη της ΑΕΛ στη Θεσσαλονίκη Μάρτη του 2009. Γενικά η ΑΕΛ έχει πρόβλημα όταν έρχεται σε αυτή την πόλη. Μια νίκη η τελευταία της απέναντι στον Ηρακλή με 2-0. Για μια ΑΕΛ που στην ιστορία έχει μόνο 2 νίκες σε 29 μάτς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχει χάσει 21 από αυτά. Ο ΠΑΟΚ αίτητος φυσικά, πρωτοπόρος φυσικά και με την ευκαιρία σήμερα να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά του από τους διώκτες του, καθώς αν νικήσει έτσι και έτσι θα γίνει αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός νωρίτερα έμεινε στο 1-1 με την Ξάνθη, η ομάδα που ήταν στη δεύτερη θέση, δηλαδή ο Ολυμπιακός. Τούτη την ώρα ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Άρη και έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στη δεύτερη θέση αν επικρατήσει της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να έχει τρεις αλλαγές σε σχέση με το μάτς απέναντι στη Λαμία. Από το βασικό σχήμα λείπουν Κάνιας, Πέλκας, Μπίσεσβαρ και μπαίνουν σε αυτό Βέρμπλουμ, Πέλκας και Ελκαντουρί. Στην εστία για τον ΠΑΟΚ είναι ο Πασχαλάκης. Λέω Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο, Λιμνιός, Ελκαντουρί, Βάρντα και Πρίγιοβιτς. Η 11 για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάμε και στην ενδεκάδα της ΑΕΛ που έχει μία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο μάτς απέναντι στον Πανιόνιο. Λείπει ο Κοέφ, ο οποίος τραυματίστηκε σε εκείνο το μάτς και τη θέση του στο βασικό σχήμα παίρνει ο Ακώστα. Κρίστινσον, Καρανίκα, Ζίζιτς, Γκοϊκόβιτς, Χούπτσεφ, η άμυνα, Φατιόν, Μιλοσάβλεβιτς, Ακώστα στο κέντρο, Ντέλετιτς, Μπαργκάν και Νούνιτς στους 11 του Τζαλούκα Φέστα. Με την ΑΕΛ να έρχεται από νίκη 4-2 απέναντι στον Πανιόνιο με πολύ καλή εμφάνιση την προηγούμενη αγωνιστική. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο να πάρουμε ρεπορτάζ από τους δύο συναδέλφους που θα είναι εκεί σήμερα. Κωστής Μπότσαρης στον πάγκο των γηπεδούχων, Ευγένης Δαταλιάρας στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Τους καλύκοντες πότες, πάμε πρώτα στους φιλοξενούμενους. Έλα, Ευγένη. Καλησπέρα και από μένα, Ηλία, και στους φίλους τηλεθεατές. Ο Κοέφ, όπως είπες και εσύ, είναι τραυματίας, είναι εκτός αποστολής. Είναι ο μοναδικός που δεν ξεκινάει από τους 11 που ξεκίνησαν την περασμένη αγωνιστική απέναντι στον Πανιόνιο, στη θέση του Ακώστα. Από εκεί πέρα, Τρυποτσέρης, Φρίουι, Μορσί, Μόρας, Μπέρτος, Κάσος, Σουλούκος, Σαχίτη και Γκέκας είναι εκτός αποστολής για διάφορους λόγους. Οι περισσότεροι δεν είναι έτοιμοι και ο Φέστα προτίμησε να τους αφήσει εκτός αποστολής. Πήρε 20 μαζί του στη Θεσσαλονίκη, άφησε εκτός τον Νούσιο και τον Χοντζάλη. Ηλία. Ευχαριστούμε, Ευγένη. Πάμε και στον πάγκο των γηπεδούχων. Κωστής Μπότσαρης είναι εκεί, καθώς οι δύο ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και από εμάς. Για τον ΠΑΟΚ, το ερωτηματικό, το μεγαλύτερο ερωτηματικό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αφορούσε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη λόγω του τραυματισμού που είχε στην αναμέτρηση με τη Λαμία όταν δέχτηκε ένα χτύπημα από τον Μπαράλες. Το συγκεκριμένο ερώτημα απαντήθηκε θετικά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου πριν από δύο προπονήσεις, την Παρασκευή δηλαδή και το Σάββατο, προπονήθηκε κανονικά, με συνέπεια πλέον να είναι κανονικά στο αρχικό σχήμα της ομάδος. Αντιθέτως όμως, ο Δημήτρης Πέλκας δέχτηκε ένα μαρκάρισμα στην προπόνηση της Παρασκευής, το οποίο του δημιούργησε κάποιες ενοχλήσεις, και επειδή υπάρχουν και οι αγώνες οι οποίοι ακολουθούν, αρχής γενομένης στην προσοχή Πέμπτη με την Πάντε Μπορίσοφ εδώ, με έναν ακόμα αγώνα ο οποίος θα φέρει τον χαρακτήρα του τελικού, κρίθηκε φρόνιμο να μείνει εκτός, να προφυλαχθεί, ούτως ώστε να είναι έτοιμος για την πολύ σημαντική αυτή αναμέτρηση. Εκτός είναι φυσικά και ο Κάνιας, ο οποίος αποβλήθηκε την περασμένη Δευτέρα στον αγώνα με την Λαμία, ενώ εκτός αποστολής, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, έμειναν οι δύο τερματοφύλακες, ο Γλύκος μαζί με τον Σιαμπάνη, η αμυντική Χατσερίντη, Μαλεζάς και Κίτσιου, συμπληρώνοντας το δυναμικό του δικεφάλου. Αυτά και από το ρεπορτάζ των κυπεδούχων διετής αναμέτρησης. Το βλέπετε, είναι ο κύριος Κοτσάνης από την Δράμα, με βοηθούς τους κυρίους Κωνσταντίνου και Φωτόπουλο, τέταρτο διετή της αναμέτρησης, τον κύριο Ευαγγέλου. ΠΑΟΚ και ΑΕΛ, εδώ είναι ο Κρίστινσον, ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή της Εθνικής Ισλανδίας, και εδώ πολύ ωραία σκηνή με τον Πρίγιοβιτς. Καθώς ο Ρασβάν Λουτσέσκου ψάχνει τον προπονητή της ΑΕΛ, τον κύριο Φέστα, για μια πολύ ωραία χειραψία ανάμεσα στους δύο άνδρες λίγο πριν την εκκίνηση της αναμέτρησης. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συμπληρώνει 130 παιχνίδια στην μεγάλη κατηγορία της χώρας μας, από τους προπονητές που έχουν πάνω από 100 μάτς και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πάγκους ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Είναι αυτός με το υψηλότερο ποσοστό σε νίκες και αυτός με το χαμηλότερο ποσοστό σε ήττες, δηλαδή τα νούμερα του είναι τα καλύτερα από όλους. Κυπελούχος Ελλάδας πέρσι φυσικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Απέναντι στην ΑΕΛ είναι το έκτο του μάτς, 2 νίκες, 2 ήττες, 1 ισοπαλία. Πρωτοπόρος της βαθμολογίας έτοιμος για τη σέντρα απέναντι στην ΑΕΛ, που άρχισε την αγωνιστική στην 10η θέση με 14 βαθμούς. Πριν από λίγη ώρα ο Όφη νίκησε, αν δεν κάνω λάθος, τον Παναθηναϊκό. Δεν έχασα κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Όντως με 3-1, ευχαριστώ και τους συναδέλφους στο ΒΑΝ. Νίκη του Όφη απέναντι στον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι η επικίνδυνη ζώνη είναι και πάλι κοντά στην ΑΕΛ, καθώς Όφη πήγε στους 11 στο μείον 3 από την ομάδα της Θεσσαλίας. Όλα έτοιμα για τη σέντρα. ΠΑΟΚ ΑΕΛ, ότι είναι 59η αναμέτρηση στην ιστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες για τη μεγάλη κατηγορία. Η ιστορία λέει 30 νίκες για τον ΠΑΟΚ, 12 για την ΑΕΛ, 16 μάτς ισόπαλα εντός και εκτός έδρας.